Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε εδώ την παρουσία μας στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Στρασβούργο και πάμε να συναντήσουμε τον Ευρωβουλευτή του Ποταμιού, τον κύριο Μιλτιάδη Κύρκο. Κύριε Κύρκο, καλησπέρα σας. Γεια σας. Λοιπόν, καταρχήν ένα πρώτο ερώτημα που μου έρχεται αυθόρμητα στο μυαλό είναι το εξής. Είστε γιος του Λεωνίδα Κύρκου, ενός από τα πλέον αξιόλογα και ιστορικά στελέχη, αυτό που λέμε της αριστεράς. Πώς λοιπόν ο κύριος Μιλτιάδης Κύρκος αποφασίζει να βρεθεί στο ποτάμι σε ένα κόμμα που δεν θεωρείται από το πλέμμα της αριστεράς. Ούτε δηλώνει ότι είναι ένα κόμμα που εκπροσωπεί την αριστερά. Αυτό που δήλωσε το ποτάμι από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε είναι πως τα πολύ μεγάλα και σημαντικά προβλήματα που τίθενται στην ελληνική οικονομία και κοινωνία απαιτούν λύσεις που δεν αντλούν μόνο απαντήσεις από την αριστερά. Έχει ανθρώπους από το χώρο της κεντροαριστεράς, το χώρο της κεντροδεξιάς, κεντρώους ριζοσπάστες. Οι λύσεις λοιπόν τις οποίες προτείνει το ποτάμι κερδίζουν, παίρνουν απαντήσεις και από τους δύο αυτούς χώρους. Έτσι ήταν πολύ φυσιολογική η δικιά μου συμμετοχή από το χώρο της κεντροαριστεράς σε ένα τέτοιο σχήμα. Μάλιστα. Κύριε Κύρκο, αύριο είναι το κλασικό ερώτημα το οποίο τίθεται στους περισσότερους ευρωβουλευτές. Σήμερα είναι 14 Ιουνίου, αύριο 15 Ιουνίου έχουν ακόμη Eurogroup. Όλα μας τα διαφημίζουν κρίσιμα. Όλα μας τα διαφημίζουν ως κεφαλαιόδους σημασίας. Πιστεύετε ότι αυτό είναι πραγματικά ένα κρίσιμο, πιστεύετε ότι από αυτό θα βγει κάποιο αποτέλεσμα ή ότι πάλι θα είμαστε, να το πω πιο απλά, στον αέρα? Αν θυμάμαι καλά, μου είπατε πως είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στο Στρασβούργο. Ναι! Αν είχατε έρθει πέρσι, τις ίδιες μέρες, ή πρόπερσι, ή ακόμα πιο πίσω, και μιλούσαμε για το ερχόμενο Eurogroup, πάντα το ίδιο ερώτημα θα είχατε. Είναι αυτό το σημαντικό Eurogroup? Είναι διαχρονικό ερώτημα. Έχουμε περάσει 17 αξιολογήσεις, μερικές ή ολικές, και το ερώτημα παραμένει. Είναι αυτό το Eurogroup που θα αλλάξει τα πάντα? Η απάντηση είναι: δεν υπάρχει Eurogroup που θα αλλάξει τα πάντα. Γιατί η κατάσταση στην Ελλάδα δεν θα αλλάξει με ένα Eurogroup. Αν δεν μπορέσουμε να κάνουμε την οικονομία μας ανταγωνιστική, όσα Eurogroup και αν περάσουν, απλώς θα αποδεικνύουν ότι το ελληνικό πρόβλημα χρειάζεται ένα ακόμα σε μνημόνιο. Τώρα έχουμε το τρίτο, η κυβέρνηση έχει ήδη ψηφίσει το τέταρτο και συζητάμε για το πέμπτο. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι πως σε όλα τα χρόνια του μνημονίου οι διαδοχικές κυβερνήσεις δεν κάναν αυτό που έπρεπε. Δηλαδή δεν βρήκαν τον τρόπο ώστε να μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη της οικονομίας. Πάρθηκαν δημοσιονομικά μέτρα, πολλά από αυτά ήταν πάρα πολύ βαριά. Πλήρωσε ο κόσμος, έχασε συντάξεις, χάθηκαν μισθοί, χάθηκε το 25% του ακαθάριστου εθνικού μας προϊόντος και ακόμα περιμένουμε με το ίδιο ερώτημα στη γωνία, μήπως αυτό το Eurogroup θα φέρει την απάντηση. Λέτε, κύριε, δεν έρχονται. Σίγουρα. Κύριε Κύρκο, λέτε ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις πήραν κάποια με δημοσιονομικά μέτρα, αλλά δεν έδωσαν αυτό που λέμε την αναπτυξιακή όθηση. Θεωρείτε ότι ήθελαν, απλά δεν τους επέτρεψαν οι συνθήκες στην Ελλάδα? Πιστεύετε ότι υπήρχε, να το πω πιο απλά, εμπόδιο από... από φορείς οι οποίοι δεν ήθελαν απλά να αλλάξουν κάποιες καταστάσεις παρούσες στην Ελλάδα? Πιστεύετε ότι αυτά ήταν που εμποδίσανε τις προηγούμενες κυβερνήσεις ή πιστεύετε ότι είναι κάτι άλλο? Και οι προηγούμενες και αυτοί. Ναι, όλες μαζί μιλάμε. Έχουν, ναι, ένα βασικό θεμελιώδες πρόβλημα που προσεγγίζουν το θέμα των μνημονίων. Τα μνημόνια τι είναι? Είναι ένας μηχανισμός που δανείζεσαι χρήματα ώστε να μπορέσεις να κερδίσεις ένα χρόνο για να υλοποιήσεις μεταρρυθμίσεις. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι που αλλάζουν τη δομή της οικονομίας σου και σου δίνουν την ικανότητα να οδηγήσεις τη χώρα σε μια ανάπτυξη. Εμείς πληρώναμε το κόστος των μνημονίων, παίρναμε τα δανεικά, τα ξαναπληρώναμε μετά. Πληρώνει ο κόσμος όμως το πραγματικό κόστος που είναι μειώσεις σε συντάξεις, σε μισθούς, αναδιοργανώσεις της ζωής τους, κατάρρευση πολλών επιχειρήσεων. Αυτό το κέρδος όμως δεν το αξιοποιούσαν οι κυβερνήσεις τον χρόνο και έτσι εμφανιζόμασταν με τις ίδιες ανάγκες μερικά χρόνια αργότερα. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν αξιοποιούσαν? Να μην απαντήσω, για να απαντήσω ακριβώς αυτό που με ρωτάτε. Ναι. Το βασικό πρόβλημα, κατά τη γνώμη μας, της ελληνικής οικονομίας που την κάνει να μην είναι ανταγωνιστική
είναι πως ήταν δεμένοι με το κράτος. Στην Ελλάδα έχουμε το πελατειακό κράτος. Έχουμε δηλαδή ένα κράτος που και συγκροτείται από ψηφοφόρους που έχουν διοριστεί ή από υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ελπίζουν να διοριστούν σε αυτό. Αυτό είναι το κομματικό κράτος, πελατειακές σχέσεις δηλαδή κόμματος και κράτος. Και από εκεί πέρα υπάρχει και η σχέση, οι δημόσιες υπηρεσίες και πολίτη. Αντί η δημόσια υπηρεσία να προσφέρει τις υπηρεσίες της δωρεάν, ψάχνει πελάτες. Τι βλέπουμε δηλαδή, έχουμε ένα ολόκληρο σύστημα που έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε και η οικονομία εξαρτάται από το κράτος, ακόμα και η ιδιωτική οικονομία λάθρα βιούσε γύρω από το κράτος. Αυτό της έδινε τον τρόπο να επιβιώσει. Δεν ήταν δηλαδή μια οικονομία εξαγωγική, μια οικονομία που να έχει στόχευση να παράγει προϊόντα που μπορούν να πουληθούν ανταγωνιστικά. Είχε στόχευση να παράγει προϊόντα που το κράτος μπορούσε να απορροφήσει, δηλαδή να πάρει χρήματα από τους πολίτες. Και φοβάμαι ότι αυτή η νοοτροπία δεν έχει αλλάξει ακόμη. Όχι, γιατί. Το βλέπω αυτό, αν μου επιτρέπετε, σε πολλούς πολίτες οι οποίοι τι κάνουν, ακόμη και τώρα, όσον αφορά την εργασία τους, κυνηγάνε τις συμβάσεις, τα πεντάμινα, τα οχτάμινα, δηλαδή κυνηγούν τέτοιου είδους φορείς. Ενδεχομένως όχι άδικα με αυτά που βλέπουν. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Όταν μιλάμε για ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, το οποίο είναι για την καταπολέμηση της ανεργίας ή για μαθητεία, είναι λογικό οι πολίτες, εφόσον δεν τους ανοίγονται άλλοι δρόμοι, να διαγωνίζονται για να πάρουν κάποια από αυτά τα προγράμματα. Το βαθύτερο πρόβλημα όμως της Ελλάδος, σε διαφορά από άλλες χώρες, είναι πως ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε πολλές χώρες που γνωρίζουμε από στοιχεία, αυτά τα προγράμματα πιάνουν τόπο, παράγουν δηλαδή εργασία. Οι άνθρωποι που περνάνε από ένα πρόγραμμα μαθητεία σε ένα χρόνο, άμα το κοιτάξεις, έχουν βρει δουλειά. Mm-hmm. Στην χώρα μας τα προγράμματα είναι αυτό που είπατε, τετράμινα και πεντάμινα, στην ουσία ένα φιλοδόρημα της εξουσίας προς ανθρώπους για να τους λέει: εδώ είμαι εγώ, θα σε φροντίσω. Όμως δεν μπορεί να φροντίζεις των κομμάτων, mm-hmm. αλλά κυρίως αυτά τα προγράμματα κατευθύνονται από την κυβέρνηση. Ναι, προφανώς. Οπότε αυτή λέει στον κόσμο: άνοιξε 20.000 θέσεις. Που δεν θέλω να ανοίξει 20.000 θέσεις για 4 μήνες. Εγώ να μπορέσει να μου ανοίξει 4.000 θέσεις για πολλά χρόνια. Βιώσιμες θέσεις. Αυτό είναι που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Αλλά αυτό φυσικά δεν το κάνει δίνοντας και εκμεταλλευόμενη τα κονδύλια ώστε να δημιουργεί τον κομματικό της στρατό. Αυτό το κάνει αν έχει ένα σχέδιο και μπορεί να πει ποιες επιχειρήσεις στη χώρα χρειάζονται ενίσχυση, τι πρέπει να κάνουν για να αρθούν τα εμπόδια τους, γιατί δεν μπορούν να κάνουν εξαγωγές, γιατί πρέπει να περάσουν από 100 υπογραφές, γιατί δεν μπορούν να πάρουν μια άδεια λειτουργίας παρά μόνο σε 8 μήνες, γιατί δεν μπορούν να μπουν στο ΕΣΠΑ και να εκταμιεύσουν τα χρήματα λιγότερο από 24 μήνες, γιατί. Αυτά πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, γιατί οι θέσεις εργασίας δεν είναι τα τετράμινα και τα πεντάμινα. Είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες στείνονται, παίρνουν ανθρώπους για να δουλέψουν, παράγουν προϊόντα είτε για εξαγωγή, είτε για τους τουρίστες που έρχονται, είτε για την εσωτερική αγορά. Και από εκεί πέρα έτσι βγάζει και ο κόσμος το ψωμί του. Αυτό είναι που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Οι εύκολες λύσεις είναι να παραπονιέσαι συνέχεια για τους δανειστές ή να αξιοποιείς τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να ταΐζεις. Δεν αντέχει άλλη χώρα όμως το τάισμα των ημετέρων. Πρέπει να γίνουν πραγματικές δουλειές. Και πραγματικές και να μπορούν και να δώσουν και μια προοπτική και στους εργαζόμενους. Γιατί λέμε εμείς για την επιχειρηματικότητα να ενισχυθεί. Έτσι, και να ενισχυθεί και πρέπει να υπάρξουν αυτές οι διευκολύνσεις. Αλλά πρέπει και οι επιχειρήσεις να μπορούν και να δίνουν μια σταθερή δουλειά στους εργαζόμενους. Γιατί αυτό που λέτε με το εργασιακό καθεστώς για τα τετράμινα και τα πεντάμινα και τα οχτάμινα, αντίστοιχα, δυστυχώς υπάρχει και στον ιδιωτικό τομέα με συνθήκες πολύ χειρότερες ίσως. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί έχουμε δει και η κυβέρνηση επέρεται ότι μείωσε την ανεργία. Αυτό που έχουμε δει είναι πως μειώνεται η σταθερή εργασία εις βάρος της μειωμένης εργασίας. Γι' αυτό τα νούμερα φαίνεται ότι κατά της ευέλικτης, ναι. Που σημαίνει 4 ώρες, που σημαίνει ελεύθερα συμβόλαια κτλ. Τι όμως μπορεί να είναι απάντηση σε αυτό? Η απάντηση είναι επιχειρήσεις οι οποίες είναι ζωντανές και παραγωγικές. Επιχειρήσεις οι οποίες είναι ανταγωνιστικές και το προϊόν τους έχει κάποια αξία και μπορεί να πουληθεί. Αυτές δημιουργούν τις ανάγκες για σταθερές δουλειές. Γιατί και ο εργοδότης, αν έχει όντως παράγει ένα ξεχωριστό προϊόν, είτε αποτέλεσμα καινοτομίας, είτε εξειδίκευσης, είτε σε ένα χώρο που ο ανταγωνισμός, ας πούμε, τον ΕΕΠΟ έχει καταφέρει να ξεπεράσει τον ανταγωνισμό, το τελευταίο που θα κάνει είναι να διώξει τους εργαζόμενους οι οποίοι βοηθούν ώστε αυτό το προϊόν του να βγαίνει στην ώρα του και με τις καλύτερες προδιαγραφές. Άρα εκεί πρέπει να στοχεύουμε. Η βιώσιμη εργασία δεν ορίζεται, δεν κατοχυρώνεται με νόμους. Κατοχυρώνεται από το δυναμισμό της οικονομίας.
Μάλιστα. Ένας από τους κλάδους που, που είπατε προηγουμένως, από τους οποίους μπορούμε να στηρίξουμε πολλά, πέραν από τον πρωτογενή, πέραν από τις νέες τεχνολογίες που πολλοί τις ευαγγελίζονται, αλλά πολλοί τις προσπερνούν αδιάφορα, ίσως δεν ασχολούνται ιδιαίτερα, είναι ο τουρισμός. Διάβαζα πρόσφατα ένα άρθρο σας, μια συνέντευξή σας, για τον εναλλακτικό τουρισμό και δι' για τον αλλιευτικό τουρισμό. Στην Ελλάδα έχει επικρατήσει εδώ και χρόνια το μοντέλο του ήλιου, της θάλασσας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα πολλές από τις δυνατότητες που έχει αυτό που λέμε ο εναλλακτικός τουρισμός, ο τουρισμός στα βουνά, στα ποτάμια, ή εδώ που είπατε για τον αλλιευτικό τουρισμό, που υπάρχουν ζητήματα που τα θέλουμε να τα δούμε και στην Καβάλα, στην περιοχή μας, δεν έχουν αξιοποιηθεί ή είναι τώρα, η αξιοποίησή τους είναι τώρα στα σπάργανα. Πιστεύετε ότι το μέλλον του τουρισμού είναι εκεί? Μην ξεχνάμε πως το οικόπεδο Ελλάδα φωνάζει. Άμα το δει κανείς και δει και την ζωή μας, ήλιος και θάλασσα δεν θα λείψουν. Δηλαδή δεν θα αφαιρέσουμε αυτά από το τουριστικό μας πακέτο. Mm-hmm. Αντίθετα, θα τα εμπλουτίσουμε. Πρώτον, γιατί ήλιο και θάλασσα έχουν και άλλες χώρες. Εμείς βέβαια έχουμε τον καλύτερο. Αλλά πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε το τουριστικό προϊόν, το οποίο γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό, γιατί όλο και περισσότερες χώρες οργανώνονται. Τη δεκαετία του 50 προσφέραμε απλώς τις ακρογιαλιές μας και ήταν ο παράδεισος η Ελλάδα. Τώρα όμως οι τουρίστες έχουν και απαιτήσεις. Ή αν δημιουργήσουμε εμείς τα κίνητρα να έρθουν στην Ελλάδα για να ικανοποιήσουν αυτά που τους αρέσουν, δηλαδή να πάρει ένα σκάφος και να μπορέσει να ψαρέψει, ή να ανέβει σε ένα σκάφος που ψαρεύει κάποιος άλλος και να παρακολουθήσει πώς γίνεται και μετά να φάει και το ψάρι που έχουν όλοι μαζί πιάσει, ή αν πηγαίνει όπως είπατε στα ποτάμια και κάνει ράφτινγκ ή μένει τις όχθες του ποταμού και γνωρίζει τη φύση. Είναι ο θρησκευτικός τουρισμός, ο ιατρικός τουρισμός. Όλα αυτά είναι μια ομπρέλα η οποία τι προσφέρει στον τουρίστα? Τη δυνατότητα να κάνει πράγματα ενδιαφέροντα. Είναι όμορφη παραλία, όμορφη ομπρέλα, όμορφος ο καφές, όμορφο το ποτό. Και πάντα τα χρειάζεται, δηλαδή το καλοκαίρι τα χρειάζεται. Πάντα χρειάζεται. Γι' αυτό είπα από την αρχή πως δεν είναι σε αντίθεση. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα όταν προσφέρεις στον τουρίστα αυτό που πραγματικά αγγίζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το έχει σε όλους το ίδιο. Τι δημιουργείται τώρα, το κίνητρο, όταν αυτός διαβάζει για Ελλάδα ή κοιτάει σε ποιους προορισμούς, ποιοι προορισμοί του προσφέρονται κάθε χρονιά, ανάλογα και με το κόστος, να έχει ένα κίνητρο να πει: α, θα πάω Ελλάδα, γιατί είχα πάει και πέρσι στην Καβάλα και κάναμε με το καΐκι 2 μέρες και έπιασα τα ψάρια και έδισα και στα παιδιά μου πως είναι να ψαρεύεις ένα ψάρι και μετά να το ψήνεις και να το τρως. Και πώς μπορούμε να μάθουμε και πώς είναι η θάλασσα και γιατί είναι τα καΐκια μας έτσι όπως είναι και πώς μπορεί να οδηγήσει κανείς και με ποια, πώς μπορεί να κοιτάει τα άστρα και να πάρει την πορεία και όλα αυτά τα πράγματα. Κάνει τον τουρίστα να συμμετέχει σε ένα παραμύθι. Και αυτό το παραμύθι είναι που θα τον ξαναφέρει στη χώρα μας. Και αν όχι στην Καβάλα, θα φέρει τον ξάδερφό του στην Καβάλα και αυτός θα πάει στην Ιθάκη. Άρα η Ελλάδα ως πολιτιστικό προϊόν, ως τουριστικό προϊόν, διαχέεται ακόμα περισσότερο. Αυτό δεν θέλουμε. Μην ξεχνάμε πως βλέπουμε αύξηση του αριθμού των αφήξεων και μείωση των εσόδων. Αυτό είναι γενικώς το βλέπουμε και σε πολλές περιφέρειες. Δηλαδή και στην περιφέρεια τη δικιά μου, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, μιλάμε συνεχώς για αυξήσεις στις αφήξεις και μιλάμε για καινούργιες πτήσεις όπως είχαμε πρόσφατα από Ρωσία και Ελβετία και από άλλες χώρες και του χρόνου θα έχουμε και από Βέλγιο. Το θέμα είναι να έχουμε και χρήματα και εισόδημα. Το είναι λοιπόν ότι πρέπει να στοχεύσουμε οι τουρίστες που θα έρθουν στην Ελλάδα να έχουν λόγο να βάλουν το χέρι ακόμα πιο βαθιά στην τσέπη. Και αυτό δεν σημαίνει να τους προσφέρουμε προϊόντα για να τους κοροϊδέψουμε. Σημαίνει να τους κάνουμε να αγαπήσουν την Ελλάδα, να αγαπήσουν τον τρόπο που Έλληνας τους προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες, αυτά τα διαφορετικά είδη τουρισμού, ώστε να το πούν και στο χωριό τους, στην πόλη τους, στη χώρα τους και να έρθουν ακόμα περισσότεροι. Έτσι γίνεται πια. Ένα μεγάλο μέρος του τουρισμού κινείται μέσα από το ίντερνετ, μέσα από τα social media, κινείται από τις εμπειρίες του ενός τουρίστα που τις μοιράζεται με κάποιον άλλον. Εδώ πρέπει κι εμείς να παίξουμε το ρόλο μας, γιατί αύξηση του αριθμού σημαίνει καταπώνηση στις υποδομές. Καταπώνηση στις υποδομές μας σημαίνει καινούργιες υποδομές ή σίγουρα σημαίνει και μεγαλύτερα έξοδα και φρακάρισμα κάποιων περιοχών. Δεν μπορεί να αντέξει τα πάντα η Σαντορίνη. Κάποια στιγμή η Σαντορίνη βουλιάζει. Είχαμε τις διακοπές του ρεύματος, είχαμε τέτοιες τραγωδίες, τουριστικές τραγωδίες, αλλά πριν φτάσουμε εκεί πρέπει να δούμε όχι περισσότερα νούμερα, ποιότητα και προσφορά υπηρεσιών. Εμείς πήραμε 5 εκατομμύρια από το 2010, επειδή έκλεισαν οι αγορές της Μεσογείου, της Νότιας Μεσογείου. Η Ισπανία πήρε 22 εκατομμύρια.
Λοιπόν, μιλάμε όμως για διαφορετικές οικονομίες, μιλάμε διαφορετικά μεγέθη. Αυτή τη στιγμή έχει πει δεν θέλω άλλους. Θέλω ποιοτικό τουρισμό. Γι' αυτό λέω ότι τώρα τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε και ανταγωνιζόμαστε και σε υψηλό επίπεδο. Πρέπει να είμαστε μπροστά εμείς, ώστε να ανοίγουμε τον δρόμο, όχι να ακολουθούμε την πεπατημένη. Μάλιστα. Κύριε Κύρκο, καλά όλα αυτά που λέμε για τον τουρισμό. Να έρθουμε όμως και σε ένα θέμα το οποίο την δικιά μας τοπική κοινωνία της Καβάλας, αλλά και κοινωνίες των νησιών, αλλά και την Ευρώπη, την έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Προσφυγικό. Διαβάζω σε μια πρόσφατη δήλωσή σας, οι πρόσφυγες μπορούν να βοηθήσουν την Ευρώπη. Ξέρετε, αυτή η αντίληψη δεν τη βλέπω να πολύ κυκλοφορεί Εβραίος στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί, γιατί βλέπω λοιπόν ότι η υπόλοιπη Ανατολική, η Ανατολική Ευρώπη δεν θέλει ουσιαστικά ούτε να ακούει. Εγώ διαβάζω για χώρες όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία, οι οποίοι λένε ότι ακόμη κι αν μας τους δώσετε με το ζόρι, εμείς με τους δικούς μας πλάγιους τρόπους θα τους διοχετεύσουμε έξω από τις χώρες αυτές. Την ίδια ώρα η Ελλάδα έχει υποστεί το πλέον μεγάλο βάρος της προσφυγικής κρίσης και της μεταναστευτικής, για να τα ξεχωρίζουμε όλα αυτά, και μέχρι στιγμής ελάχιστοι βλέπω να το κατανοούν αυτό. Στην ελάχιστη, όχι ελάχιστη, όχι ελάχιστη, όχι ελάχιστη, δεν θέλουν να βοηθήσουν. Κατανοούν ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν. Για να δούμε λοιπόν από την αρχή. Η δήλωσή μου ακριβώς ήταν η Ευρώπη χρειάζεται και έχει να κερδίσει από τους μετανάστες. Αναφερόμαστε στους οικονομικούς μετανάστες. Εγώ το πρόσεχε στο διαβάζω από την επίσημο ιστότοπό σας. Το ξέρω, αλλά ήταν, επειδή ήταν μια συνέντευξη τηλεοπτική, είχαμε ένα. Ήταν ο τίτλος λάθος. Ωραία. Επειδή έτσι κυκλοφορεί και στο πρώτο θέμα και τα λοιπά. Δεν τα αλλάξαμε. Εντάξει. Λοιπόν, ποια είναι η ουσία. Γιατί δεν τίθεται θέμα να κερδίσει όχι από τους πρόσφυγες. Δεν υπάρχει αυτό το ερώτημα. Έχουν υπογράψει συνθήκη της Γενέβης. Οποιοδήποτε άνθρωπος φεύγει από ζώνη πολέμου και περνάει στη χώρα σου, είσαι υποχρεωμένος, θες δε θες, να τον σώσεις. Να του προσφέρεις αυτά που χρειάζεται, ώστε να μπορέσει να βγει από την κατάσταση που βρίσκεται και να αποκτήσει μέχρι να έρθει η ώρα να γυρίσει στη χώρα του μια αξιοπρεπή διαβίωση. Υποχρέωση. Δεν είναι τίποτε άλλο. Άρα δεν συζητάμε αν κερδίσει κανείς ή χάνει από αυτό. Δεν έχουμε επιλογή. Mm-hmm. Έχουμε υπογράψει συνθήκες Γενέβης. Είμαστε ένα πολιτισμένο κράτος και δεν μπαίνουν αυτά τα θέματα σε ερώτημα. Τώρα, για το θέμα, το γιατί όμως η Ουγγαρία και η Πολωνία λένε αυτοί που πήγαν στην Ελλάδα. Και όχι μόνο αυτές οι δύο χώρες. Οι χώρες του Βίζεγκραντ, ναι. Αυτές λένε. Εφόσον μπήκαν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα, να μείνουν στην Ελλάδα. Ή τέλος πάντων, αν κάποιος θέλει να τους πάρει από την Ελλάδα, ας τους πάρει, αλλά δεν θα είμαστε εμείς αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε, στο οποίο συμμετέχουν και η Ουγγαρία και η Πολωνία, αποφάσισε ότι η ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό είναι οργανωμένη μετεγκατάσταση. Αυτή η μετεγκατάσταση μετεμποδίων προχωράει, θα μπορούσε να προχωρήσει πιο γρήγορα, θα πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα, να φεύγουν οι άνθρωποι από τον ελληνικό χώρο όσοι είναι. Ταιριάζουν με τη μετεγκατάσταση, δηλαδή κυρίως Σύριοι, Ιρακινοί και Ερυθρέοι. Ωραία, αν οι κυβερνήσεις του Βίζεγκραντ ή της Πολωνίας θέλουν να μην είναι σύμφωνες με αυτά που ίδιες έχουν αποφασίσει στο Συμβούλιο, αν θέλουν δηλαδή να παραβιάσουν τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, η Κομισιόν έχει πει πως θα κινήσει τη διαδικασία απέναντί τους. Ναι. Η διαδικασία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικές κυρώσεις. Γιατί δεν είναι δυνατόν. Όπου συμφωνείς να δέχεσαι τις ευρωπαϊκές αποφάσεις και τις κοινέ προσπάθειες και όπου διαφωνείς να λες παιδιά συγγνώμη εγώ διαφωνώ. Να το κάνουμε ακόμα πιο απλά, δεν γίνεται να παίρνεις το 90% των επενδύσεων που γίνονται στη χώρα σου από ευρωπαϊκά κονδύλια και όχι από ουγγρικά και απ' την άλλη να βγαίνεις και να λες εγώ όμως για τους πρόσφυγες ξέρετε δεν θα κάνω αυτό που όλοι μαζί έχουμε αποφασίσει. Γι' αυτό και η Κομισιόν ξεκίνησε ήδη μια διαδικασία η οποία απειλεί την Ουγγαρία ότι άμα δεν δεχθείς τον ελάχιστο αριθμό προσφύγων που πρέπει να δεχθείς για να ελευθερώσεις το βάρος της Ελλάδας θα έχεις πρόβλημα. Αυτό που είπα λοιπόν στο άρθρο αναφερόμενο στους οικονομικούς μετανάστες. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει ένα ζηλευτό κράτος πρόνοιας. Υγεία, περίθαλψη, σχολείο, συνταξιοδοτικό σύστημα, παίρνουν οι άνθρωποι. Μην κοιτάμε την Ελλάδα, είμαστε ο μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, αλλά γενικά η Ευρώπη και εμείς πάλι σε σχέση με άλλες χώρες του τρίτου κόσμου είμαστε πάλι ένας παράδεισος. Αυτό για να κρατηθεί πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ εργαζομένων και συνταξιούχων. 4 προς 1. 4
1%. Mm-hmm. Στην Ελλάδα είναι 1,5%. Ναι. Το ελληνικό σύστημα καταραίει. Θα δούμε όμως πώς μπορεί να διορθωθεί αυτό. Σας είπα στην αρχή τη συνέντευξη τι πρέπει να κάνει η χώρα για να γίνει παραγωγική. Η Ευρώπη όμως, αν δεν έχει 4-1, γιατί γερνάνε και φεύγουν από το εργατικό δυναμικό και προστίθενται στους συνταξιούχους, αν δεν έχει δηλαδή νέους, το όλο το σύστημα θα καταρρεύσει. Η Ευρώπη έχει υπογεννητικότητα. Δεν μπορεί να έχει τέτοιους αριθμούς νέων οι οποίοι να εγκαταστήσουν τις προηγούμενες γενιές. Άρα σιγά σιγά η ισορροπία αλλάζει εις βάρος της νέας γενιάς υπέρ των, της ηλικίας, υπέρ των συνταξιούχων. Δεν υπέρ, στην ισορροπία λέω, είναι κατά και των συνταξιούχων, διότι δεν υπάρχουν εισφορές από τους εργαζόμενους, άρα δεν μπορεί να κρατήσει το κράτος πρόνοιας που έχουμε συνηθίσει. Ο μόνος τρόπος να αλλάξει αυτή η ροή είναι να φέρνουμε πάνω από 500,000 οικονομικούς μετανάστες το χρόνο σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε 500 εκατομμύρια κατοίκους, 500,000 τουλάχιστον, 800,000 λέει η Επιτροπή, η Υπηρεσία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετανάστευσης, αλλά οργανωμένης μετανάστευσης. Τι σημαίνει αυτό? Κριτήρια για το τι οικονομία θέλουμε να αναπτύξουμε και τι εργαζόμενους θέλουμε. Αντί να αφήνουμε τους ανθρώπους να έρχονται από τον τρίτο κόσμο μέσα από τα δίκτυα των διακινητών, τυφλά, να περνάνε και να πνίγονται στη θάλασσα και μετά να έρχονται να συσσωρεύονται στις χώρες πρώτης γραμμής και να μην κάνουμε και την κατάσταση και να μένουν εκεί και να μπαίνουν ξανά στα δίκτυα των διακινητών. Αυτό που χρειάζεται, όπως έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έχει ο Καναδάς, ένα σύστημα πράσινης κάρτας που να λέει η Ευρώπη, αλλά πού πρέπει να έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό, σε ποιους τομείς χρειαζόμαστε. Στην Αγγλία, ας πούμε, δεν έχουν στον πρωτογενή τομέα, δεν έχουν στην αγροτική παραγωγή. Ή σε πολλές άλλες χώρες δεν έχουν στον ιατρικό. Είναι στον ιατρικό χώρο και παίρνουν ευτυχώς Έλληνες που έχουμε πάρα πολύ καλή παραγωγή επιστημόνων. Ευτυχώς για αυτούς και δυστυχώς για μας. Φυσικά φεύγουν από τη χώρα μας, δεν έχουμε τα χρήματα που έχει πληρώσει το δικό μας κράτος για να τους κάνει επιστήμονες. Τα πετάει από το παράδειγμα, τα χαρίζει για την ακρίβεια στην Αγγλία. Ο τόπος μας έχει ακόμα περισσότερο πρόβλημα γιατί δεν έχει ούτε εργαζόμενους ούτε νέους. Ένα φαύλο κύκλο που οδηγεί η σπήρα του θανάτου, η λεγόμενη. Όμως η Ευρώπη πρέπει να βγει και αυτή από τη δικιά της σπήρα του θανάτου. Αν δεν έχουμε 500-800,000 οργανωμένους οικονομικούς μετανάστες κάθε χρόνο, σε κάποια χρόνια η Ευρώπη δεν μπορεί να παράξει. Η Ευρώπη δεν μπορεί να στηρίξει το κράτος πρόνοιας. Η Ευρώπη θα γίνει σαν την Ελλάδα του 2017, όπου δεν μπορεί να πληρώσει τις συντάξεις της, όπου δεν μπορεί να πληρώσει και να υπάρχουν οι γιατροί στα νοσοκομεία της και να κάνει ένα σύστημα παιδείας. Αυτό είναι το μέλλον της Ευρώπης, αν δεν κάνει οργανωμένη μετανάστευση. Είναι τόσο απλό. Ναι, μιλάμε βέβαια για μετανάστες και ξέρετε το μυαλό πολλών ανθρώπων, αλλά και στην Ελλάδα το ξέρετε σίγουρα αυτό, πηγαίνει στο ότι οι μετανάστες δεν μπορούν να... θα αλλάξουν τον τρόπο ζωής μας, ότι θα αλλάξουν ενδεχομένως, έχουν φτάσει ακόμη και στο φυλετικό κριτήριο. Είμαι σίγουρος ότι το έχετε ακούσει κι εσείς, δεν μπορεί να... τα ξέρετε κι εσείς αυτά. Στην χώρα που ζούμε, τη χώρα των ψεκασμένων, που 25% των συμπολιτών μας θεωρούν ότι μας ψεκάζουν, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μπορούσε να γίνει μια κουβέντα, αυτή που λέμε την φιλετική καθαρότητά μας. Εγώ σε μια αντίστοιχη συζήτηση είχα πει, αν μπορεί κανείς να μου βρει 70,000 το χρόνο Έλληνες που ζουν σε κάποια ξεχασμένη μεριά του πλανήτη, ευχαρίστως να οργανώσουμε μια διαδικασία λοιπόν που θα τους μεταφέρουμε στην πατρίδα μας ώστε να καλύψουν την υπογεννητικότητα που έχουμε. Αυτό που βλέπουμε είναι πως όλοι οι Έλληνες που ζουν σε όλο τον κόσμο δεν θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, γιατί εκεί που βρίσκονται έχουν κάνει τη ζωή τους, έχουν κάνει τις δουλειές τους, έχουν βρει έναν τρόπο. Αυτό όμως για τους Έλληνες, αν μου επιτρέπετε, ίσχυε παλιότερα. Δεν ίσχυε παλιότερα. Ποιο? Παλιότερα, όσοι Έλληνες φεύγανε από την Ελλάδα και μετανάστευαν για να δουλέψουν, πάντοτε είχαν στο μυαλό τους ότι ξέρεις, όταν γεράσω θα γυρίσω στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο μας ξεχώρισε σαν λαός, πιστεύω, από πολλούς άλλους. Ίσως όχι τόσο οι Ιταλοί. Ήμασταν και γι' αυτό συγκρινόμενοι με τους γείτονές μας, έχουμε την ίδια αγάπη και την ίδια... Ενώ τώρα δεν ισχύει. Τώρα πολλοί Έλληνες, πολλοί νέοι φεύγουν και δεν θέλουν να γυρίσω ξανά πίσω. Και αυτοί όταν μεγαλώσουν, και αν η χώρα τους, η πατρίδα μας, τους προσφέρει τις ευκαιρίες, θα δεις πως θα γυρίσουν, γιατί εδώ υπάρχουν οι γονείς, εδώ υπάρχουν οι παραδόσεις, εδώ υπάρχει ο τρόπος που έχουν μάθει. Μπορεί αυτή τη στιγμή να διώχθηκαν, δεν φύγανε θελοντικά, διώχθηκαν από τον τόπο. Σίγουρα κανείς. Οπότε έχουν το βάρος του διωγμένου και αυτού που λέει δεν θα ξαναγυρίσω γιατί αυτός ο τόπος δεν μου αξίζει. Όμως
αυτά περνάνε, έχουν περάσει και στο παρελθόν. Η σημασία είναι να μπορέσει αυτός ο τόπος να ξαναγεννηθεί, ώστε όσα παιδιά έχουν πάει έξω και θέλουν να γυρίσουν, να γυρίσουν. Αλλά τα νούμερα είναι αμήλικτα. Δεν μπορούν αυτοί και να μην φεύγαν αυτοί που φύγανε, πάλι είχαμε πρόβλημα γενικότερα. Πάλι έπρεπε να έχουμε 50.000 οικονομικούς μετανάστες το χρόνο. Αυτό που λέτε για το ότι οι νέοι θέλουν να γυρίσουν πίσω, αλλά δεν μπορούν ουσιαστικά. Το συνάντησα χθες, έτυχε να γνωρίσω μια φοιτήτρια εδώ στο Στρασβούργο, Ελληνίδα, η οποία έλεγε ότι θέλω πολύ να γυρίσω στην Ελλάδα, αλλά. Ναι, μα θέλουν, γιατί είναι ο τόπος τους, γιατί είναι οι οικογένειές τους. Δηλαδή, θα ήταν τρελό να πούμε ότι δημιουργήσαμε μια γενιά ανθρώπων οι οποίοι μισούν την Ελλάδα και δεν θέλουν να την ξαναδούν. Όχι, διώχθηκαν από μια συγκεκριμένη οικονομική κατάσταση, διώχθηκαν από συγκεκριμένες επιλογές της πολιτικής ηγεσίας. Αυτούς πρέπει να στοχεύσουμε να τους φέρουν πίσω. Εμείς λέμε στο ποτάμι να τους δώσουμε δικαίωμα ψήφου εκεί που ζουν, να τους κρατήσουμε με κάποιο τρόπο κοντά στην Ελλάδα. Αλλά υπάρχουν χίλιοι τρόποι να κρατήσεις τους ανθρώπους συναισθηματικά κοντά, τώρα και με το ίντερνετ και η επαφή με την οικογένεια είναι πολύ άμεση και δεν είναι όπως παλιά που είχαμε τα γράμματα. Οι άνθρωποι δεν. Ο κόσμος έχει γίνει μικρός. Αυτή τη στιγμή το φίλη, η κοπέλα που ανέφερες που ζει στο Στρασβούργο είναι πάρα πολύ κοντά στην Ελλάδα. Είναι ένα τίποτα να γυρίσει ή να ξαναφύγει για να συνεχίσει τις σπουδές της. Ακριβώς, να κάνει οτιδήποτε. Ναι. Η Ευρώπη είναι μία γειτονιά. Ο κόσμος είναι μία μεγάλη πόλη. Αυτό είναι πια το. Δύο ερωτήματα ακόμη, κύριε Κύρκο. Λοιπόν, διαβάζω σε μια πρόσφατη ομιλία σας πώς θα στηρίξει το πακέτο Juncker τα ελληνικά νησιά. Δεν πιστεύω ότι αλλάξαμε τον τίτλο, πώς προηγουμένως με τις πρόσφυγες. Λέω, ας μην το ρισκάρω. Λοιπόν, επειδή εμείς στον ομό Καβάλας έχουμε και τη Θάσο, πώς θα στηρίξει το πακέτο Juncker τα ελληνικά νησιά. Κατά καιρός έχουμε ακούσει πολλά για χρηματοδοτικά πακέτα, για να στηρίξουν την οικονομία μας. Όχι μόνο τα νησιά, αλλά και οποιοδήποτε άλλο μέρος της χώρας, αλλά κάπου κόλλησαν. Όχι, δεν κόλλησαν. Ή κόλλησαν. Με τα ευρωπαϊκά χρήματα ζούμε. Ναι, κόλλησαν με ποια έννοια. Ότι κολλήσανε, ότι πήγανε ενδεχομένως εκεί που δεν έπρεπε. Πολύ σωστά. Αυτό ακριβώς είναι η απάντηση. Και μου το επισήμανε ο Κωνσταντίνος Ζούλας από την Καθημερινή. Είναι η διαφορά. Εκμεταλλευτήκαμε τα χρήματα. Αυτό εννοούσα, το κόλλησαν. Αξιοποιήσαμε. Δυστυχώς το εκμεταλλευτήκαμε. Δηλαδή. Μπήκανε στην οικονομία, κέρδισαν πολλοί άνθρωποι από αυτά, αλλά δεν τα αξιοποιήσαμε. Δεν φτιάξαμε θέσεις εργασίας, δεν φτιάξαμε μια οικονομία που μπορεί από μόνη της να παράγει το επόμενό της βήμα. Αυτό λοιπόν που έχουν όλα αυτά τα επενδυτικά πακέτα, το πακέτο Juncker είναι το μεγαλύτερο που έχουμε δει, με τη λογική ότι ήταν 320 δισεκατομμύρια, τώρα πάει να περάσει το μισό. 3 εκατομμύριο θα είναι, 600 δισεκατομμύρια περίπου. Τι βλέπουμε σε αυτό? Βλέπουμε ότι είναι. Στην ουσία είναι το αυγό του κολόμου. Τοποθετείς χρήματα, το οποίο είναι εγγυημένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και σε αυτά κουμπώνει ο ιδιώτης τα δικά του χρήματα. Έχει δηλαδή τη βάση, την εγγύηση, ότι θα υπάρξει μισή χρηματοδότηση, ένα μέρος της, και βάζει και αυτό στα δικά του χρήματα για να κερδίσει. Αυτό τι κάνει, πολλαπλασιάζει τα χρήματα της βάσης, διότι πολλοί ιδιώτες βάζουν πάνω προσδοκώντας το κέρδος. Αυτό λοιπόν, αυτός ο τρόπος του επενδυτικού πακέτου πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Είναι άλλα τα πακέτα, άλλα τα ταμεία, τα οποία ενισχύουν τις μικρότερες περιοχές, τις πιο άγονες περιοχές, τις ακραίες περιοχές, τις περιοχές μεγαλύτερης φτώχειας. Αυτά είναι ευρωπαϊκά ταμεία που δεν θέλουν συμμετοχή του ιδιώτη. Αλλά τα επενδυτικά σχέδια, όπως αυτό του Juncker, δίνουν τη δυνατότητα στα πολλά χρήματα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στον κόσμο, όταν λέμε την ποσοτική χαλάρωση Draghi, σημαίνει πως υπάρχει πολύ και πολύ φτηνό χρήμα, με ελάχιστο επιτόκιο δανεισμού. Αυτό λοιπόν το χρήμα ψάχνει επενδυτικές ευκαιρίες. Το πακέτο Juncker κουμπώνει λοιπόν το χρήμα που υπάρχει με τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι προτάσεις. Τώρα, η Ελλάδα κρατάει λίγο ομπρέλα σε αυτό. Κρατάει ομπρέλα γιατί όταν λέμε επενδυτικές ευκαιρίες, όταν άλλος έρθει και ρωτήσει πότε θα πάρω άδεια για να τοποθετήσω, ας πούμε, την επένδυσή μου. Θέλω να κάνω μια εκθειοκαλλιέργεια. Όταν εσύ του πεις, μπορεί και σε 3 χρόνια. Θα σας πω εγώ την περίπτωση του νομού Καβάλας, αν θέλει κάποιος να χτίσει. Πώς 4 μήνες. Ναι, θέλουμε εμείς 1,5 χρόνο θέλουν για να πάρει άδεια από την πολεοδομία μας. Γιατί εμείς έχουμε και αλλάξει το προσωπικό. Είναι και αυτό μια ιστορία. Βεβαίως. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε ακριβώς 18-24. Από τους 18-24 ψηφίζει κάτι μεγάλη διαφορά εδώ που τα λέμε. Όχι, είναι οτιδήποτε δεν είναι αύριο, στα πλαίσια επιχειρηματικότητας λέμε το αύριο, δεν εννοούμε χρονικά.
κάνει την επένδυση να μην είναι προσοδοφόρα. Άρα θα κοιτάξει σε άλλο οικόπεδο. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες διαγωνίζονται. Και έχουμε χάσει και εμείς τέτοιες επενδύσεις. Είναι πολύ φανερό. Γι' αυτό και το ποτάμι λέει πως το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να αλλάξει, θυμόστε που είπαμε στην αρχή τι να κάνουμε για να αναγεννήσουμε την οικονομία. Το πρώτο πρόβλημα είναι να διοργάνωση τη διοίκηση ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα στην επιχειρηματικότητα. Μπορείς να προσφέρεις στον επενδυτή να ανοίξει μια εταιρεία στη χώρα σε ένα τέταρτο. Η Λετωνία το έχει κάνει. Ένα τέταρτο και ηλεκτρονικά. Και ανοίγεις εταιρεία στη Λετωνία. Πόσο καιρό χρειάζεται για να ανοίξει μια εταιρεία στην Ελλάδα και αμέσως θα εμπλακείς με τις εργοδοτικές εισφορές ή με τις ασφαλιστικές εισφορές που είναι τεράστιες. Θα πας στο αναγκαίες, θέμα του φορολογικού. Αναγκαίες βέβαια και αυτές. Έτσι, γιατί ένα πλήρως εργαζόμενο έχει και μια εργοδοτική, έχει μια ασφαλιστική εισφορά. Αναγκαίες σε τι επίπεδο. Αν είναι τέτοιες οι οποίες κάνουν, σε σπρώχουν στο να έχεις μαύρη εργασία γιατί δεν μπορείς να αντέξεις οικονομικά τις υπέρογγες εισφορές, οι οποίες δεν σου φέρουν και σύνταξη, γιατί εγώ είμαι γραμμένος σε ένα ταμείο, πληρώνω κανονικά τις εισφορές μου, ανάθεμα και αν θα πάρω ποτέ σύνταξη. Καταλαβαίνεις ότι λέμε υποχρεωτικό λοιπόν να φροντίζει ο εργοδότης τον εργαζόμενο, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο, στα ευρωπαϊκά πλαίσια. Όχι οτιδήποτε λείπει από το ταμείο που έχει δώσει συντάξεις σε ανθρώπους 50 επί χρόνια να πρέπει να το πληρώσει ο σημερινός εργαζόμενος ή ο σημερινός εργοδότης. Το μόνο που καταφέρνεις σε αυτή την περίπτωση είναι να μην ανοίξει επιχείρηση στη χώρα σου. Ή να πάει στη Βουλγαρία να ανοίξει με το 10% της φορολογίας και την άμεση έναρξη ή να κάνει χίλια άλλα κόλπα το οποίο είναι εις βάρος του εργαζόμενου ώστε να μπορέσει να επιβιώσει. Άρση των εμποδίων της επιχειρηματικότητας, χαμηλότερη φορολογία. Αναδιοργάνωση της δίκης ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στην έναρξη, στην αδειοδότηση, στην παρακολούθηση και στο κλείσιμο των επιχειρήσεων. Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Εφαρμόζουμε πράγματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμόσει στις υπόλοιπες χώρες εδώ και δεκαετίες. Αυτό πρέπει να... Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει επιτέλους τα πολιτικά κόμματα να αποφασίσουν να γίνουν κυβέρνηση, να ξεχάσουν τις πελατειακές σχέσεις και το πελατειακό κράτος. Εύκολο, αδύνατο. Διότι κάθε μεγάλο κόμμα είναι μια οργάνωση από βαρονίες οι οποίες περιμένουν να αναλάβουν τα υπουργεία ώστε να μπορέσουν να ικανοποιήσουν αυτό που έχουν μάθει τόσα χρόνια. Απαιτούμε λοιπόν από τους πολιτικούς ηγέτες το μη πιάσει αυτό το πράγμα. Δεν αντέχει άλλο η χώρα. Και τι θα κάνουμε αν δεν κάνουμε αυτή την τομή του χρόνου που θα είμαστε εδώ και θα μιλάμε για τη 19η αξιολόγηση. Πάλι τα ίδια θα με ρωτάτε. Είναι αυτή η σημαντική για τη χώρα μας? Όχι, η χώρα μας είναι ντροπή που υπόκειται σε αξιολογήσεις. Όλες οι χώρες που μπήκαν σε μνημόνιο βγήκαν. Τι έχουμε εμείς δηλαδή? Ξέρετε τι έχουμε? Ηγέτες που δεν μας αξίζουν. Ηγέτες που ίσως ο λαός δεν ξέρει να τους ψηφίζει. Γιατί τους ηγέτες, κύριε Κυρικό, ο λαός τους αρέσει στην εξουσία. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα ανάλογα με τις επιλογές που έχεις να κάνεις. Και τον τρόπο που έχεις διαπαιδαγωγηθείς. Ακριβώς. Ευτυχώς βλέπουμε στην Ευρώπη πως εμφανίζεται μια καινούργια γενιά ηγετών οι οποίοι τολμάνε να λένε τα πράγματα πιο πολύ με το όνομά τους. Και στην Ελλάδα πρέπει κάποια στιγμή να τα πούμε. Χάσαμε τη μεγάλη ευκαιρία ενός κόμματος που δεν είχε ξανάρθει στην εξουσία και δεν είχε φθαρεί. Αλλά αγκάλιασε αμέσως τα χειρότερα κομμάτια από αυτά που κληρονόμησε. Ελπίζω τώρα στο μέλλον κάποια στιγμή να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι προγραμματικός λόγος, συμπτώσεις πάνω σε συγκεκριμένες απαντήσεις, πάνω στα προβλήματα που μας κυνηγούν, αυτός είναι ο τρόπος να φάει ο τόπος μπροστά. Λοιπόν, κύριε Κύρικο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τον χρόνο σας. Πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα που σας γνώρισα, να είστε καλά και καλή συνέχεια. Γεια σας.